Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, βγήκα ζωντανό από τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Τα μάτια μου είδαν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα δει ανθρώπου μάτι. Είδα θαλάμους αερίων που κατασκευάστηκαν από καλά εκπαιδευμένου μηχανικού. Είδα παιδιά να φαρμακώνονται από άρεστα εκπαιδευμένου γιατρού. Είδα βρέφη να θανατώνονται από καλά καταρτισμένου νοσοκόμε. Είδα γυναίκε και μωρά να δολοφονούνται και να ρίχνονται στην πυρά από απόφητους πανεπιστημίου. Αυτά είδα και γι' αυτό είμαι δυσπιστός απέναντι στην εκπαίδευση. Τώρα πια, ένα ζητώ από τους εκπαιδευτικούς. Να βοηθούν τους μαθητές τους να γίνουν άνθρωποι. Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχουν ποτέ ως αποτέλεσμα εκπαιδευμένα τέρατα, ψυχοπαθείς με διπλώματα, σπουδασμένους Άιχμαν. Να πούμε εδώ ότι ο Άντολφ Άιχμαν ήταν συνταγματάρχης των ΕΣΕΣ και επικεφαλής του Γραφείου Εβραϊκών Υποθέσεων της Γκεστάπο και θεωρείται ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, που στήχησε τη ζωή σε περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίους ολόκληρης της Ευρώπης. Αξία έχουν η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική μόνο όταν συμβάλλουν στο να γίνουν τα παιδιά μας άνθρωποι.